Ανοιχτή πυρά στο Σοκαρά με ένα γουρούνι που έχει πεθάνει από φυσικά αίτια να καίγεται και να μπαίνει στο μικροσκόπιο της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος TEFRA. Το οποίο μελετά την επίδραση της φωτιάς στα ανθρώπινα κατάλοιπα σε διαφορετικές συνθήκες από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Έχουμε επιλέξει το Σοκαρά και την Κρήτη για να προσπαθήσουμε να ανασυστήσουμε συνθήκες καύσης και χρήσης της φωτιάς στο παρελθόν και να παρατηρήσουμε πώς η φωτιά χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα και πώς επηρεάζει το ανθρώπινο σώμα κατά την έκθεσή του στη φωτιά. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πείραμα το οποίο στοχεύει στην ολιστική προσέγγιση, κατανόηση και ανασύσταση των συνθηκών της καύσης, προσεγγίζοντας τις παραμέτρους που διαμορφώνουν τις αλλοιώσεις των σκελετικών καταλήπων. Είναι μία καύση, στη συγκεκριμένη περίπτωση καίγεται ένα ζώο, για να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο κάηκαν όλα αυτά τα οστά. Αποκλείουμε βέβαια την καύση νεκρών στα μηνιακά χρόνια. Χρησιμοποιούνταν η φωτιά στις ταφικές τελετουργίες, όχι για να καίνε τους νεκρούς, αλλά για να καίνε προφανώς σαρκωμένα οστά, δηλαδή κόκαλα που είχαν ακόμα ανθρώπινες σάρκες. Όλοι οι μύθοι δοξασίες σχετικά με βρικόλικες ξεκινάνε από νεκρούς οι οποίοι δεν έχουν λιώσει κανονικά. Πολίτες παρακολούθησαν την πειραματική διαδικασία σε πραγματικό χρόνο. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της δράσης, πειραματικές προσεγγίσεις στην αρχαιολογία, η καύση των νεκρών. Με αποτέλεσμα να έχουμε την ευκαιρία να δούμε διαφορετικές συνθήκες μεταχείρισης του νεκρού σώματος. Οπότε δύο βασικοί τρόποι μεταχείρισης του νεκρού σώματος στην αρχαιότητα ήταν ο ενταφιασμός και η χρήση της φωτιάς για την πλήρη ασβεστοποίηση των καταλήπων. Οπότε βρίσκουμε σε ανασκαφές καμένα κατάλοιπα ανθρώπινα και αυτό που προσπαθούμε να καταλάβουμε μέσα από τη μελέτη τους είναι οι συνθήκες στις οποίες αυτά κάηκαν στο παρελθόν. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι μια προσπάθεια πειραματικής αρχαιολογίας. Στις ανασκαφές στην Κουμάσα βρήκαμε στο νοκροταφείο χιλιάδες καμένα οστά και θέλουμε να καταλάβουμε με ποιο τρόπο κάηκαν αυτά τα οστά στο πλαίσιο ταφικών τελετουργιών. Αυτό θέλουμε να καταλάβουμε και εδώ σε ποια φάση συνέβη αυτό, με ποιες θερμοκρασίες, αν οι πυρές ήταν περισσότερες ή μόνο μία. Το ερευνητικό πρόγραμμα επιχειρεί να αναδείξει την επίδραση της φωτιάς στα ανθρώπινα οστά και έχει διεπιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς συγκεντρώνται πληροφορίες από επιστημονικούς χώρους όπως είναι η ιατρική, η αρχαιολογία και η βιολογία. Στις μέρες μας, μια τέτοια πρακτική χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, της Ασίας, ως βασική πρακτική. Το γουρούνι έχει επιλεχθεί ως το ζώο το οποίο είναι καταλληλότερο για αυτές τις συνθήκες, καθώς λόγω της διατροφής του και λόγω της σύστασης που έχει της σωματικής είναι το πλησιέστερο στον άνθρωπο. Οι απαντήσεις οι οποίες μπορεί να δώσει αυτό το πείραμα είναι ακόλουθες. Πόσο διάστημα χρειάζεται για να καεί ολοκληρωτικά ένας νεκρός. Αν χρειάζεται μία πυρά ή παραπάνω, εάν η πυρά αυτή γινόταν σε κλειστό χώρο ή όχι, επειδή τα οστά που έχουμε βρει εμείς είναι όλα από ένα κλειστό τάφο.